Πάνω από 90.000 εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ. Παράλληλα, 6 στους 10 επιχειρηματίες δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις αυξημένες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με τους φόρους, με τα μέτρα που βάζουν, θα κλείσουμε όλοι. Θα μείνουμε όλοι από καταστήματα, θα φεύγει όλο το χρήμα έξω, όπως αυτό που θέλουν να καταφέρουν, καταφέρανε. Και θα πηγαίνουμε για μεροκάμετο για 200 ευρώ. Αυτό θα καταφέρουν και προσπαθούν. Να, δίπλα μας κλειστό. Από εκεί κλειστό. Όπου είχαν κοιτάξει, δηλαδή. Στα 10 μαγαζά τα 7 θα είναι κλειστά σε λίγο. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της Πάτρας δηλώνουν πως ζουν με δανεικά ώστε να μπορούν να πληρώσουν φόρους, με πολλούς να σκέφτονται το λουκέτο ως μόνη λύση απέναντι στα νέα οικονομικά μέτρα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, η πραγματικότητα το δείχνει αυτό. Κοιτάξτε γύρω σας, ο κόσμος κυκλοφορεί απελπισμένος. Και εμείς κοντά του είμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα μαγαζιά είναι υποκατέρευση. Δεν κουνιέται φύλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω και άλλα λουκέτα, γιατί ο κόσμος έχει στεγνώσει. Μία η εφορία, μία το ένφια που τελείωσε τώρα. Δεν φτάνει, έρχεται και καινούρια εφορία τώρα. Βέβαια, παίρνουν δανεικά από εδώ και από εκεί να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις, ώστε να τα απεξέλθουν έστω σε ένα καλύτερο μέλλον να τη βγάλουν. Η πρόβλεψη για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Συνομοσπονδίας των Επαγγελματοβιοτεχνών, κάνει λόγο για 21.000 λουκέτα, ενώ ένα στους δύο επιχειρηματίες θεωρεί πιθανό το κλείσιμο του καταστήματός του τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το δεύτερο εξάμηνο του 2015 βρέθηκαν στο δρόμο 45.000 εργαζόμενοι και άλλοι τόσοι αναμένονται και το πρώτο εξάμηνο φέτος.